Πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι τώρα στην Νάπολη της Ιταλίας. Είναι το δεύτερο ταξίδι μέσα σε δύο εβδομάδες, καθώς προηγήθηκε βέβαια η σύνδεσή μας την ημέρα θανάτου του Diego Armando Maradona. Πάμε να δούμε και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παύλο Κυπριανού. Να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο. Τι κάνετε? Καλά, καλησπέρα σε όλους, σε όλους τους ακροατές σας. Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπανίας. Ναι. Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας εδώ της Νάπολης και της Καμπανίας, της όλης της περιφέρειας. Εκεί οι κάτοικοι είναι ακόμα επηρεασμένοι από το θάνατο Μαραντόνα, να ξεκινήσουμε κάπως έτσι τη συζήτησή μας. Βέβαια, η πόλη όλη πενθεί. Ο Μαραντόνα ήταν το είδωλο ο θρύλος της Νάπολης και τον θρυνούν, συνεχίζουν και τον θρυνούν. Όπως ξέρετε, και ο δήμαρχος της πόλης έχει αναγγείλει ότι έχει. Ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να προχωρήσει στην μετονομασία του γηπέδου της Νάπολης από Σαν Πάολο σε Μαραντόνα. Σε Μαραντόνα. Πόσοι Έλληνες βρίσκονται εκεί στην περιοχή σας? Κοιτάξτε, είναι πολλές εκατοντάδες οικογένειες. Οι πλήστες είναι μειχτές οικογένειες, δηλαδή Έλληνας και Έλληνας σύζυγος, γυναίκα Ιταλίδα ή το αντίστροφο. Σε όλη την περιφέρεια, δηλαδή στη Νάπολη αλλά και στις άλλες πόλεις της περιφέρειας Καμπανίας, Σαλέρνο, Αβελίνο και άλλες περιοχές. Μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν έρθει σε διάφορα κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα αλλά και των τελευταίων χρόνων. Έχουμε πολλοί και πολύ παλιές οικογένειες που ζουν εδώ στη Νάπολη. Μιλάμε για μια παρουσία η οποία, εντάξει, η Νάπολη βέβαια ιδρύθηκε από τους Αιχαίους Έλληνες. Νάπολη σημαίνει νέα πόλη. Αλλά είχαμε και κύματα προσφύγων από το 16ο αιώνα και μετά, ειδικά με τους διωγμούς των Οθωμανών στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Ηπείρου, και είχαμε χιλιάδες πρόσφυγες που είχαν. Και βέβαια, κύριε Κυπριανού, πολλές περιοχές στο νότιο μέρος της Ιταλίας είναι ελληνόφωνες. Υπάρχουν ακόμα χωριά, ναι, τα οποία είναι ελληνόφωνα. Ναι, υπάρχουν δύο περιοχές. Είναι μία η περιοχή της Καλαβρίας, η λεγόμενη Μποβεζία. Είναι πέντε χωριά στα οποία ακόμη κάποια άτομα μιλάνε αυτή τη διάλεκτο. Και υπάρχουν και άλλα εννέα χωριά στην περιοχή της Απουλίας, στην άλλη πλευρά, δηλαδή προς την Αδριατική, όπου και εκεί ομιλείται μία διάλεκτος ελληνική. Αλλά βέβαια μιλάμε τώρα για περιοχές οι οποίες είναι μακριά από την Νάπολη, δηλαδή μιλάμε τουλάχιστον 400 χιλιόμετρα απόσταση. Κύριε Κυπριανού, πώς είναι τα πράγματα με τον κορονοϊό και με τα κρούσματα στην περιοχή σας? Είναι η περιφέρεια της Καμπανίας, είναι και αυτή έχει πληγεί από τον κορονοϊό. Είμαστε η τρίτη περιφέρεια, δηλαδή μετά τη Λομβαρδία και το Πιεμόντε, σε αριθμό κρούσματων. Έχουμε όμως ευτυχώς περιορισμένες, δηλαδή έχουμε θανάτους, αλλά σε σχέση με άλλες περιοχές είναι πολύ περιορισμένες οι περιορισμένοι θάνατοι. Και με το βλέμμα στραμμένο στο εμβόλιο, στο άκουσμα της είδησης ότι ξεκινούν οι εμβολιασμοί στην Βρετανία, οι Ιταλοί εκεί, στην Νάπολη, πώς έχουν αντιδράσει? Κοιτάξτε, όλοι περιμένουμε, ανυπομονούμε να έχουμε το εμβόλιο, γιατί αυτό θα μας αλλάξει τη ζωή. Έχουμε σίγουρα, θα μπει, οι πρώτες κατηγορίες θα πρέπει να είναι το νοσηλευτικό προσωπικό, οι γιατροί και οι ευπαθείς ομάδες. Αλλά πιστεύω ότι αυτό θα είναι όμως ένα πολύ θετικό μήνυμα για μια αλλαγή. Δηλαδή θα είναι μια αναζωογόνηση, μια αλλαγή ρότας, γιατί η πόλη έχει ταλαιπωρηθεί, ειδικά μετά το καλοκαίρι, ενώ στο πρώτο κύμα είχαμε πολύ περιορισμένα κρούσματα. Αυτή τη φορά έχει πληγεί η περιοχή της Νάπολης και είχαμε σοβαρό και εξακολουθούμε να έχουμε σοβαρό θέμα σε ό,τι αφορά τις ΜΕΘ. Στολίζουν, έχει ξεκινήσει ο στολισμός, κύριε Κυπριανού? Μυρίζουν Χριστούγεννα? Όχι. Όχι, δυστυχώς όχι, και γιατί έχουν πάρθει μέτρα από την κεντρική κυβέρνηση, τα έχουν ήδη προαναγγείλει σήμερα. Δεν θα υπάρξουν οι εορτασμοί για τα Χριστούγεννα, θα είναι περιορισμένες οι μετακινήσεις. Ήδη έχουν αναγγείλει ότι δεν θα υπάρχουν μετακινήσεις μεταξύ περιφερειών, δηλαδή όσοι ζουν, ό,τι σημαίνουν μακριά, δεν θα αναγκαστούν να κάνουν τεράστιες διακοπές Χριστούγεννου στα σπίτια τους. Και αυτό, καταλαβαίνετε, θα είναι μια
πολύ παράξενη. Θα είναι Χριστούγεννα τα οποία ευχόμαστε να μην επαναληφθούν, γιατί πάρα πολλές οικογένειες θα είναι χωρισμένες, τα αγαπημένα τα πρόσωπα δεν θα μπορέσουν να γιορτάσουν αυτές τις γιορτές μαζί. Και κατά κάποιο τρόπο και οι δράσεις της ελληνικής κοινότητας εκεί στην Νάπολη έχουν μπει στο ψυγείο. Εν μέρη έχουν μπει, αλλά κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένας πολιτιστικός σύλλογος. Προσπαθούμε να προβάλλουμε τον ελληνικό πολιτισμό στην περιοχή. Βέβαια, οι εκδηλώσεις μας έχουν τώρα περιοριστεί λόγω κορονοϊού. Έχουμε όμως και ελληνικό σχολείο, δηλαδή διδάσκουμε ελληνικά στα μικρά στα παιδιά της Ομογένειας και στους Ιταλούς συμπολίτες μας που θέλουν να μάθουν ελληνικά. Είναι πολλοί αυτοί που επιθυμούν, κύριε Κυπριανού, να μάθουν ελληνικά. Βέβαια, πάρα πολλοί, για διαφόρους λόγους. Για επαγγελματικούς, συναισθηματικούς. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν αποκτήσει, έχουν αγοράσει σπίτια στην Ελλάδα, ειδικά στα νησιά, και θέλουν να ξέρουν να μάθουν τη γλώσσα. Και αυτό επειδή έχουμε τώρα μετατρέψει τα μαθήματα σε διαδικτυακά, η διδασκαλία γίνεται διαδικτυακά, δεν έχουμε εδώ, το πρόγραμμα συνεχίζει. Έχουμε και μικρούς και μεγάλους, έχουμε και ένα αποσπασμένο εκπαιδευτικό από την Ελλάδα, ο οποίος ήρθε εδώ για να διδάξει τα ελληνικά στα Ελληνόπουλα. Πιστεύω από αυτή την άποψη πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Τώρα, ευχόμαστε βέβαια τα πράγματα να αλλάξουν, γιατί σίγουρα και η ανθρώπινη επαφή είναι εξαιρετικά σημαντική για τους απόδημους Έλληνες. Να μπορούν να συναναστρέφονται, να μπορούν να γιορτάζουν κάποιες επαιτίους. Ευχόμαστε, έχουμε και τώρα, ετοιμάζουμε και εμείς εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Μία από τις πρωτοβουλίες είναι μια έκθεση πάνω στην Ελληνική Επανάσταση, γιατί είχαμε και Έλληνες της εποχής εκείνης, όπου είχαν Έλληνες της Νάπολης και της περιοχής εδώ, που είχαν συμμετάσχει στην Ελληνική Επανάσταση και είχαν βοηθήσει. Μάλιστα, ένα μήνυμα στους συμπατριώτες σας, κύριε Κυπριανού. Στους συμπατριώτες. Μιλάμε για τους συμπατριώτες κάτω στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, εδώ στην Ελλάδα, βέβαια. Ωραία. Κοιτάξτε, θέλω να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές, κουράγιο. Να προσέχετε όμως, γιατί δεν έχουμε βγει ακόμη από το τούνελ, να είμαστε όλοι προσεκτικοί, γιατί πιστεύω ότι εάν συνεχίσουμε, αν προσέχουμε, θα βγούμε το συνημότερο δυνατόν και με τις λιγότερες απώλειες. Μάλιστα, κύριε Κυπριανού, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό. Να είστε καλά. Γεια σας, καλό βράδυ. Να είστε καλά.